ή να καλύπτει την υπόθεση της καταστροφής του χημικού απλοστασίου της ταλέπορης και σκληρά δοκιμαζόμενης Συρίας. Και αν δεν υπήρχαν οι φωνές και οι αντιδράσεις ελάχιστων βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Ελληνικού Κοινοβουλίου, οι φωνές του αδάμαστου λαού της Κρήτης και οι αντιδράσεις επιστημόνων, κοινωνικών φορέων και οικολογικών οργανώσεων, ελάχιστοι θα είχαμε αντιληφθεί τι επιχειρείται από το περασμένο φθινόπωρο στην πολύπαθη θάλασσα της Μεσογείου, δύο βήματα μακριά από τις πανέμορφες ακτές της χώρας μας. Εντυπωσιάζει το γεγονός ότι τα αρμόδια όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, του Οργανισμού Απαγόρευσης των Χημικών Όπλων που πρόσφατα βραβεύτηκε με βραβείο Νόμπελ Ειρήνης, αλλά και η ελληνική κυβέρνηση, αρνούνται ή αποφεύγουν να δώσουν σαφείς απαντήσεις στα ερωτήματα που επιτακτικά έχουν τεθεί αναφορικά με τις ποσότητες, το είδος των χημικών ουσιών, των χημικών όπλων της Συρίας που πρόκειται να καταστραφούν, τον τόπο που θα καταστραφούν, τη διαδικασία και μεθοδολογία καταστροφής, τον τρόπο διάθεσης των τοξικών αποβλήτων και το κόστος της όλης επιχείρησης. Εντυπωσιάζουν οι μέχρι τώρα απαντήσεις ή μάλλον οι μη απαντήσεις που έχει δώσει η ελληνική κυβέρνηση στις συστηματικές δικές μας οχλήσεις αλλά και πολλών άλλων. Αόριστες, περισσότερο διπλωματικές και ελάχιστα κατατοπιστικές είναι οι απαντήσεις του Υπουργείου Εξωτερικών. Από τις απαντήσεις αυτές αποδεικνύεται ότι η ελληνική κυβέρνηση έχει ολιγορήσει. Δεν έχει πράξει όσα θα έπρεπε να πράξει και να απαιτήσει ως μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του ΟΗΕ, της Οργάνωσης για την Απαγόρευση των Χημικών Όπλων, της Διεθνούς Οργάνωσης Θαλασσών, ως μία από τις περιμεσόγειες χώρες που θα πληγούν ανεπανόρθωτα εάν γίνει κάποιο ατύχημα κατά τη διάρκεια της καταστροφής των χημικών όπλων μέσα στην κλειστή λεκάνη της Μεσογείου. Και ούτε λίγο ούτε πολύ η κυβέρνηση μας είπε ότι η αποδοχή του σχεδίου καταστροφής των χημικών όπλων απορρέει από το γεγονός ότι η Ελλάδα είναι μέλος αυτών των οργανισμών. Χωρίς να μας πληροφορεί αν γνωρίζει το πού θα πραγματοποιηθεί η καταστροφή των χημικών, μας διαβεβαιώνει ότι έχουν πάρθει όλα τα απαιτούμενα μέτρα ασφαλείας και ότι σε περίπτωση ατυχήματος υπεύθυνη για αυτό είναι η χώρα στην οποία ανήκει το πλοίο πάνω στο οποίο θα λάβει χώρα η αμφιλεγόμενης αποτελεσματικότητας σε θαλάσσιο περιβάλλον μέθοδος συντρόλησης. Και η χώρα αυτή στη συγκεκριμένη περίπτωση, στην περίπτωση του ΚΑΠΡΕΙ, είναι η Αμερική. Μας αποκρύπτει όμως ότι η ευθύνη αυτή απορρέει από τα άρθρα 30 και 31 της Σύμβασης για το Δίκαιο της Θάλασσας, την οποία οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής δεν έχουν υπογράψει. Ταυτόχρονα, ο Υπουργός Εξωτερικών, απαντώντας σε επιστολή των κριτικών, εμπέζει με την νοημοσύνη όλων μας, υποστηρίζοντας ότι η καταστροφή των χημικών δεν θα γίνει εκτός της Μεσογείου, διότι, ακούστε, οι καιρικές συνθήκες στη Μεσόγειο κρίνονται καταλληλότερες από αυτές του Ατλαντικού και η διαδρομή από τη Μεσόγειο στη Μεσόγειο είναι μικρότερη. Θαυμαστικό εδώ. Και ευγενικά ζητά από τους διαμαρτυρόμενους κριτικούς να σιωπήσουν. Γιατί θα ήταν μεγάλο λάθος να δημιουργήσουμε μόνοι μας μια αρνητική συζήτηση στη διεθνή τουριστική αγορά όταν άλλα μεσογειακά κράτη δεν θέτουν καν το θέμα. Δύο θαυμαστικά εδώ. Τέλος δε, για πληρέστερη ενημέρωση, μας παραπέμπει στην ιστοσελίδα του Οργανισμού για την Απαγόρευση των Χημικών Όπλων. Η Οργάνωση για την Απαγόρευση των Χημικών Όπλων μας πληροφορεί ότι το 95% των λιγότερο επικίνδυνων ουσιών έχει πράγματι καταστραφεί επί τόπου, στη Συρία. Προχθές όμως δημοσιοποίησε ότι ξεκίνησε από την Λατάκια της Συρίας το 12ο φορτίο απομάκρυνσης χημικών ουσιών. Πού τα πάνε? Πού θα φτάσουν εκεί που τα πάνε? Τι θα κάνουν? Δεν μας λένε. Θα πάρω και από τη δευτερολογία μου. Πού είναι το ΚΑΠΡΕΙ? Πότε και πού θα λάβει χώρα η εξοδοτέρωση των χημικών? Πού και πώς θα διατεθούν τα τοξικά απόβλητα που θα παραχθούν? Πόσο χρόνο θα διαρκέσει όλη η διαδικασία εξουδετέρωσης των χημικών? Δεν μας λένε. Η όλη διαδικασία που χαρακτηρίζεται ως στρατιωτική επιχείρηση απαιτεί την ύπαρξη μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων, κανείς υπεύθυνος δεν το σχολιάζει. Ή το απαιτεί. Με το ότι η Ελλάδα θα μπορούσε να απαιτήσει από την Οργάνωση για την Απαγόρευση των Χημικών Όπλων να τηρήσει την αρχή της εγκύτητας, την αρχή ορυπαίνων πληρώνει, την αρχή της προφύλαξης, της πρόληψης, της ασφαλιστικής κάλυψης των μέτρων φροντίδας σε περίπτωση ατυχήματος, κανείς κυβερνητικός δεν ασχολείται. Ευτυχώς, ηρωνικά το λέω αυτό, που την όλη διαδικασία καταστροφής των χημικών θα παρακολουθεί ελληνικό πλοίο,
το υποβρύχιο τρίτων όπως φημολογείται. Και έτσι, σε περίπτωση ατυχήματος, θα ξέρουμε πώς έγινε αυτό. Και αν επιζήσουν οι διεθνείς παρατηρητές που θα παρακολουθούν τη διαδικασία της υδρόλυσης των χημικών πάνω στο ΚΑΠΡΕΙ, θα είναι σε θέση να μας πούν πώς τα κατάφεραν και γλίτωσαν. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εύλογα αναρωτιέται κανείς γιατί τελικά επιλέχθηκε η Μεσόγειος για την καταστροφή του χημικού οπλοστασίου της Συρίας. Γιατί η καταστροφή των χημικών όπλων δεν γίνεται στις χώρες παραγωγής ή στις χώρες που πούλησαν στη Συρία τα χημικά όπλα, ή γιατί δεν γίνεται στα χωρικά ύδατα των χωρών που διαθέτουν την κατάλληλη τεχνολογία και τεχνογνωσία, αν και η μέθοδος καταστροφής των χημικών είναι τόσο ασφαλής όσο διατείνονται μερικοί. Αγαπητοί συνάδελφοι, είναι πολλά τα λεφτά. Κανείς δεν ξέρει πόσα χρήματα στέρισε ο Άσαντ από το Συριακό λαό για να αγοράσει αυτές τις φωνικές χημικές ουσίες. Και κανείς δεν ξέρει πόσα θα σπαταληθούν για να καταστραφούν τώρα. Χρήματα που θα μπορούσαν να διατεθούν για την αγορά φαρμάκων, τροφίμων και για την αντιμετώπιση των αναγκών του σκληρά δοκιμαζόμενου Συριακού λαού, θύμα των γεωπολιτικών παιχνιδιών που παίζουν οι κυρίαρχες δυνάμεις στην περιοχή. Εάν σκεφτεί κανείς ότι μέχρι σήμερα για την καταστροφή των χημικών ουσιών ο Οργανισμός για την Απαγόρευση των Χημικών Όπλων έχει μαζέψει πάνω από 55 εκατομμύρια ευρώ, τότε θα μπορούσε να αναρωτηθεί, να ψελίσει ή μάλλον να κραυγάσει με απελπισία και οργή. Γιατί να συμβαίνει αυτό? Γιατί να εξαθλειώνεται ο Συριακός λαός? Γιατί να κυριαρχεί το χρήμα και το κέρδος? Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Αλεξόπουλε. Τελειώνω. Παίρνοντας στο μυαλό μου τις 150.000 Συρίων που έχουν χάσει τη ζωή τους στα 2 χρόνια του εμφυλίου πολέμου, τα εκατομμύρια των Συρίων προσφύγων στις γειτονικές χώρες, τους δεκάδες πνιγμένους στα νερά της Μεσογείου, εύχομαι και ελπίζω η σημερινή μας συζήτηση να σταθεί αφορμή για να ευαισθητοποιηθούν και άλλοι πολίτες, να δυναμώσουν τα κινήματα εναντίον της αδικίας, της εκμετάλλευσης, της καταπίεσης, των πολεμικών σειράξεων και των προκαλούμενων οικολογικών καταστροφών. Και όπως η πιθανότητα πρόκλησης, η πιθανότητα λέω, πρόκλησης μεγάλης οικολογικής καταστροφής στη Μεσόγειο από την επιχειρούμενη εξουδετέρωση του χημικού οπλοστασίου της Συρίας συσπήρωσε και κινητοποίησε τόσο κόσμο, η προκαλούμενη σήμερα καταστροφή της Ελλάδας από την εφαρμογή των βάβαρων μνημονιακών πολιτικών ας ταρακουνήσει και ας ξεσηκώσει επιτέλους. Ευχαριστούμε, κύριε Αλεξόπουλε. Ο κύριος Κωνσταντίνος Δερμητζάκης έχει το λόγο.